Πάντων, όπως είναι το ποτάμι, δίνουν δυνατότητες στο ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξει την πολιτική των συμμαχιών του απέναντι σε άλλες δυνάμεις, ή απλώς βλέπουμε να δημιουργούνται σχήματα σε χώρους με τους οποίους εσείς δεν έχετε επαφή? Νομίζω, αν μιλάμε για αυτές τις συγκεκριμένες δυνάμεις που χθες μαζευτήκαν και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εδώ δίπλα μας. Σχήμα οξύμορο, Ειρήνης και Φιλίας. Όχι, ειρήνης και φιλίας, δυνάμεις οι οποίες αναβδομάδα τρώγονται μεταξύ τους, η ανάγκη τους κάνει να ξαναβρίσκονται μεταξύ τους. Νομίζω ότι όλος αυτός ο χώρος έχει χάσει προπολού την πολιτική του διακριτότητα. Ουσιαστικά, αυτός ο χώρος που αυτοπροσδιορίζεται ως κεντροαριστερά έχει διορυφοροποιηθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ισχύει και για τη Δημοκρατική Αριστερά που ανακοινώνει σήμερα το Δημοκρατικό. Μα η Δημοκρατική Αριστερά δεν ήταν χθες εκεί. Όχι, λέω. Αυτό ισχύει άρα, για τη... άρα λοιπόν να το συζητήσουμε, μην το βάζουμε. Μην εμπλέκουμε διαφορετικά πράγματα. Αυτό ήταν μια φυσιολογική, αν θέλετε, εξέλιξη. Διότι θεωρώ προπολού το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία είχαν σχέσεις συμπληρωματικότητας, προγραμματική συμπληρωματικότητα. Κατ' ουσίαν το ΠΑΣΟΚ. Προκρίσεις. Ναι, και προκρίσεις αναφέρομαι. Κατ' ουσίαν το ΠΑΣΟΚ είχε μετεξελιχθεί σε μια σοσιαλφιλελεύθερη δύναμη. Και δεν ήταν, αυτό δεν συνέβαινε μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει με το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτά πληρώνει σήμερα συνολικά η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Αυτή την μετεξέλιξή της, την μετατόπισή της. Και βλέπετε ότι προσπαθεί πια να αποκτήσει μια στρατηγική διακριτότητα την οποία δεν την έχει. Βεβαίως, αυτό το οποίο φάνηκε και από τα ερωτήματά σας είναι το εξής. Ότι έστω και μικρό δεκανίκι η κεντροαριστερά ή το σημερινό ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι σαπίζει. Και αυτό έχει τις επιπτώσεις του πια στην βιωσιμότητα της κυβέρνησης. Mm-hmm. Αυτό είναι που τρομάζει και τον κύριο Σαμαρά. Διότι καλός ή κακός στηρίζεται και εκεί πέρα. Άρα θα σας έλεγα ότι η δικιά μας πολιτική περί των συμμαχιών, όπως γνωρίζετε, αναφέρεται σε ένα πολιτικό τόξο δυνάμεων από την εξοπλιστική αριστερά μέχρι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, οι οποίες με ένα φερέγγιο δημόσιο τρόπο αποστασιοποιούνται απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και στις μνημονιακές πολιτικές. Mm-hmm. Αυτό δεν αφορά όσους ήταν. Αυτό δεν αφορά. Αν είχατε απέναντί σας την ΕΛΙΑ και τη Δημοκρατική Αριστερά με την πρωτοβουλία που θα ανακοινώσει σήμερα, απευθύνεστε και στους δύο αυτούς χώρους? Όχι. Πού απευθύνεστε? Νομίζω ότι έκανα απόλυτα σαφές. Όχι, σε αυτό το χώρο δεν απευθύνεστε. Κατάλαβα. Όχι, για την κεντροαριστερά παλεύουν από ό,τι έχω καταλάβει. Και εσείς εκεί παίζετε. Εμείς δεν είμαστε κεντροαριστερά. Εμείς δεν είμαστε κεντροαριστερά. Εμείς είμαστε η αριστερά της εποχής μας. Υπάρχει κεντροαριστερά και κεντροαριστερά, κύριε Κόλλημα. Υπάρχει, μα αυτό λέω. Λοιπόν, σας το λέω ξεκάθαρα και διαπαντός που λένε, για να μην το ξαναρωτήσετε. Δεν είστε κεντροαριστερά. Δεν είμαστε κεντροαριστερά. Εμείς είμαστε η αριστερά της εποχής μας. Η αριστερά του αιώνα με καινούργια χαρακτηριστικά, με μια νέα δυναμική, η οποία προβάλλει και είναι δημιούργημα και των συνθηκών αυτής της κοσμογονίας αυτής που συντελείται, έχει κατορθώσει και έχει διευρύνει την απέφθηση της ιστορικής αριστεράς, δυνάμεις κοινωνικές οι οποίες εκφραζόντουσαν από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία, από άλλους μεσαίους χώρους σήμερα, συναντιόνται στο έδαφος της δικιάς μας προγραμματικής πρότασης, mm-hmm. αλλά η πολιτική συμμαχιών είναι κάτι άλλο. Συμμαχίες όμως πρέπει να είναι φερέγγιες. Ωραία, για να πάμε. Έτσι, και στο δεύτερο επίπεδο και να μας πει και ο κύριος Μαχαίρας, στην πολιτική των συμμαχιών σας προσβλέπετε σε μια συνεννόηση με τη Δημοκρατική Αριστερά και το σχήμα που διαμορφώνεται με προοδευτική συνεργασία, κύριε Μαχαίρα, κάπως έτσι? Αυτό το ερώτημα είχε τύχει και είχα εκπροσωπήσει τον. Το είχε αποστασιοποιηθεί. Είχα εκπροσωπήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στο τελευταίο συνέδριο της ΔΗΜΑΡ. Εκείνο λοιπόν το οποίο είπα είναι το εξής. Αντικειμενικά έχει διαμορφωθεί ένας πολιτικός διπολισμός, όχι δικομματισμός. Και αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις κεντρικές και πολιτικές μάχες. Με κεντρικό θέμα το μνημόνιο. Μισό λεπτό. Με κεντρικό θέμα, εάν θα ακολουθήσουμε τον δρόμο των κυρίαρχων στρατηγικών επιλογών των μέχρι τώρα, τα οποία έχουν φανεί πια τα όρια τους, ο οποίος είναι η ακραίος νεοφιλελευθερισμός, οι ακραίες αντικοινωνικές πολιτικές λιτότητας, ή θα αναζητήσουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Σε αυτό πια καλείται ο καθένας να απαντήσει. Εμείς έχουμε πάρει θέση. Άρα το ερώτημα το οποίο βλέπω ότι διαρκώς δεν μπορεί να απαντήσει η ΔΗΜΑΡ, κάποια στιγμή πρέπει να το απαντήσουν. Κύριε Μαχαίρα, είναι διακριτός από